Μετά τα επαγγελματικά λύκεια, την σκυτάλη των πανελλαδικών εξετάσεων παίρνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων. Πρώτη ημέρα των εξετάσεων και οι υποψήφοι διαγωνίστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα πριν τις 8 το πρωί, τους δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και στη συνέχεια άρχισαν να γράφουν. Η διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Διευθύντρια της Εκπαίδευσης της Στερεά Ελλάδα, Ελένη Μπενιάτα, βρέθηκε το πρωί στο τρίτο λύκειο της Λαμίας και ευχήθηκε στους υποψήφιους καλή επιτυχία. Ήρθα εδώ στο τρίτο λύκειο σήμερα, όλα ξεκινάνε ομαλά, έχουν δοθεί οι οδηγίες, οι καθηγητές είναι στις θέσεις τους. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά από την καρδιά μου, πραγματικά. Έχουμε μία μεγαλύτερη έννοια για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι η τάξη που σε όλο το λύκειο δεν έχει ξαναδώσει εξετάσεις, δεν είναι έτσι κατάλληλα προετοιμασμένα, όμως πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και οι καθηγητές που τα επιτηρούν το γνωρίζουν αυτό και θα έχουν την κατάλληλη έτσι στάση και υποστήριξη προς τους μαθητές και αυτοί που θα δώσουν τα θέματα στο Υπουργείο επίσης το γνωρίζουν αυτό και πιστεύω και τα θέματα θα είναι τέτοια ώστε να μην ευνηδιάσουν και να μην δυσκολέψουν δυσανάλογα τα παιδιά. Οι γονείς, όπως βλέπετε, είναι και αυτοί κοντά τους. Οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικές και υποστηρικτικές μας υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες δοκιμές. Είναι λίγο μια αγωνία, υπάρχει την πρώτη τουλάχιστον ώρα μέχρι να δοθούν τα θέματα, να δούμε ότι τα συστήματα και τα μέσα μετάδοσης θα λειτουργήσουν κανονικά. Ξανά εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα παιδιά. Και επαναλαμβάνω ότι η επιτυχία δεν είναι απαραίτητα το καλό αποτέλεσμα σε αυτές τις εξετάσεις. Έτσι, υπάρχουν αμέτρητες διαδρομές στη ζωή, κοιτάμε γύρω μας, οι πιο επιτυχημένοι δεν είναι αυτοί που πήγαν απαραίτητα καλά και οι πιο ευτυχισμένοι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Απλά τα παιδιά να νιώθουν, σήμερα αυτό που θέλουμε είναι με ηρεμία, με συγκέντρωση, αισιοδοξία να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξεκινάμε. Προς τη στιγμή καλά φαίνονται τα πράγματα και η εμπειρία των προηγουμένων ετών δείχνει ότι καλά πηγαίναμε και από την πλευρά της έγκαιρης ανακοίνωσης των θεμάτων και της αποστολής των θεμάτων. Εμείς γρήγορα τα πακετάρουμε για τους μαθητές, για τις αίθουσες. Παρακολουθούμε, ενημερώνουμε, έχουμε εμπειρούς και επιτηρητές και στην Υγειακή Επιτροπή εμπειρούς καθηγητές.